Στο πρώτο τετ-α-τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά από μια μακρά περίοδο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να γίνει ένα πρώτο βήμα επανεκκίνησης των σχέσεων Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία σε ένα διαρκές κλίμα έντασης. Έχουμε προφανώς σημαντικές διαφορές, μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ότι με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το σεβασμό μας στο διεθνές δίκαιο θα χαράξουμε έναν οδικό χάρτη ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε την σημαντικότερη γεωπολιτική μας διαφορά που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδος, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως όλα δείχνουν, στη συνάντηση της Τετάρτης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η Διπλωματική Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Άννα Μαρία Μπούρα. Από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, στο πλευρό του Ερντογάν, θα καθίσουν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο εκπρόσωπος τύπου Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς. Ως ένα θετικό βήμα για τον επαναπεζορισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, εκτιμάει η Αθήνα τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Οι δύο άνδρες θα συναντηθούν αύριο στις 12 το μεσημέρι, ενώ θα προηγηθούν οι συναντήσεις Δένδια Γκιουλέρ αλλά και Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Πριν από τον Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμάνουελ Μακρόν, ενώ μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο αναμένεται να έχει κατηδίαν συνομιλία με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν χαρακτηρίζεται σημαντική από τον τουρκικό τύπο. Αν και η διαδικασία διαλόγου που ξεκίνησε αναμένεται να συνεχιστεί, θα τεθούν επιτάπητος αμφιλεγόμενα ζητήματα, ιδίως ο καθορισμός της Υφαλοκρηπίδας και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και η πώληση και ο εξυγχρονισμός των πολεμικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Η Αθήνα υπενθυμίζει την ελληνική υπεροπλία στο Αιγαίο με τα Ραφάλ, αλλά και την υπογραφή για την απόκτηση F-35 από το 2028. We are all pleased with the thaw in aggressive activity from Turkey against territorial Greek waters and Greece's exclusive economic zone, we have to remain vigilant because Erdogan can change his mind at any moment. Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters, ο κ. Μενέντες τόνισε ότι ο περιορισμός της τουρκικής επιθετικότητας πρέπει να λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά.